Ο νόμος, εκτός από το χειρόφρενο στις απεργίες, προβλέπει νέο καθεστώς στη χρηματοδότηση των συνδικάτων, επαναφορά της ανταπεργίας και περιορισμό των συνδικαλιστικών αδειών. Η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει τον συνδικαλιστικό νόμο μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα προηγηθεί φυσικά διάλογος με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Θέλουν να μας εγκλωβίσουν, να μας τροποποιήσουν τον τρόπο διεξαγωγής των απεργιών, που θα πρέπει να είναι το 50-1, δηλαδή να υπάρχει υπερψήφιση από το μεγαλύτερο ποσοστό όλων των μελών των συνδικάτων. Ένα το κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι θέλουν να τροποποιήσουν και να αλλάξουν το καθεστώς που υπάρχει στις συνδικαλιστικές άδειες. Θέλουν δηλαδή να διαφοροποιήσουν τον τρόπο, τον χρόνο και με το πώς θα χορηγούνται και σε ποιους αυτές οι άδειες. Και με αυτό για μας πώς μεταφράζεται, ότι θέλουν να μας εγκλωβίσουν, θέλουν να μας παρεμποδίσουν, ώστε να μην μπορούμε να δουλέψουμε με τη δύναμη που μπορεί να έχουμε τώρα, για να αντιπαλέψουμε όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας και έχουμε περάσει και δεν ξέρουμε ακόμα που βαδίζουμε.